Ένα πολύ ενδιαφέρον topic που αφορά καθώς αν και υπάρχει έδαφος για φαρμακευτική αντιμετώπιση του καταράκτη στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον. Ακριβώς. Ακόμη μια φορά καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την Οργανωτική Επιτροπή και εσάς κύριε Βαρκάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, είναι λίγο θεωρητικό αυτή τη στιγμή, αλλά από ό,τι θυμάμαι τον κύριο Παλίκαρη είχε πει ότι από τη στιγμή που υπάρχει στη σκέψη, το ΛΑΣΥΚ, έλεγε ο κύριος Παλίκαρης, έκανε 10 χρόνια μέχρι να εμφανιστεί από σκέψη σε πράξη. Και σε κάποια του ομιλία αργότερα είπε ότι αυτό ήταν κάποτε. Τώρα, αυτό είχε γίνει πριν από 5 ή 6 χρόνια, δεν θυμάμαι, σε μια ενδοφακών, πλέον από τη στιγμή που έχεις κάποια σκέψη, του χρόνου η σκέψη σου είναι εφαρμόσιμη. Κατά συνέπεια, δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμα θα είναι αυτά τα οποία οι σκέψεις τις οποίες κάνουμε εδώ ή τουλάχιστον προσπαθούμε να τις τεκμηριώσουμε. Υπάρχει λοιπόν έδαφος για φαρμακευτική αντιμετώπιση του καταράκτη στο μέλλον. Δεν θέλω να τρομάξω όλους μας σαν χειρουργούς του καταράκτη, αλλά πρέπει να το δούμε, να είμαστε πραγματικοί. Παραμένει, μάλλον όλοι γνωρίζουμε το γεροντικό καταράκτη, νούμερο ένα αίτιο τύφλωσης παγκοσμίως κάποτε, εντάξει δεν είναι πλέον τώρα νούμερο ένα τύφλωσης. Όλα όσα θα σας πω ξεκίνησαν από μία δημοσίευση του Όλσεν περσινή και ουσιαστικά τα περισσότερα στοιχεία είναι από αυτήν τη δημοσίευση, άρα είναι και τεκμηριωμένα και ουσιαστικά. Πού βρισκόμαστε σήμερα στη φακοθρυψία, το είδαμε νομίζω αυτό το διήμερο πολύ καλά. Έχουμε ενδοφακούς καταπληκτικούς, έχουμε ενδοφακούς πολλά υποσκόμενους, προσαρμοστικούς ενδοφακούς, πολυαιστιακούς, τορικούς, τα ακούσατε, τα ξέρετε. Έχουμε πετύχει την ημερήσια νοσηλεία, οι ασθενείς μας έρχονται, φεύγουν την ίδια μέρα, χωρίς να διαταράξουν τις καθημερινές τους συνήθειες περίπου στο 90%. Η άμεση μεταχειρητική κινητοποίηση είναι γνωστή, τομές χωρίς ράματα, τοπική αναισθησία, όλα αυτά τα έχουμε ήδη πετύχει και σαφώς βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τι υπάρχει όμως για το μέλλον, ποια είναι η εξέλιξη στη χειρουργική του φακού? Το πρώτο πρόβλημα και το κυριότερο είναι η διάθλαση. Το δεύτερο είναι η μεταχειρητική προσαρμογή και το τρίτο είναι η προσαρμοστική ενδοφακή. Η διάθλαση είναι αυτό το οποίο το είδαμε πόσο μας απασχολεί και πόσο θέλουμε να πετύχουμε το leg artist να μην έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση. Η προσαρμογή είμαστε σαφώς σε πειραματικό ακόμα στάδιο, θα μου επιτρέψετε, καλά αποτελέσματα, αλλά ό,τι και να μου πείτε, όσο καλά και να είναι τα αποτελέσματά σας, οι ασθενείς κάπου στο τέλος δεν αισθάνονται όπως αισθανόταν παλαιότερα. Και φυσικά η προσαρμοστική ενδοφακή είναι και αυτή σε εξέλιξη με πολλές υποσχέσεις, αλλά σίγουρα τόσο καλά όσο θα φανταζόταν οι ασθενείς. Νομίζω ότι όσο έμπειροι και να είναι ως χειρουργοί, οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι πλέον στο ακροατήριο έχουν μείνει αυτοί οι οποίοι είναι οι μεγάλοι χειρουργοί, οι χειρουργοί με μεγάλη εμπειρία. Τι υπάρχει λοιπόν σήμερα σαν ερευνητικές μελέτες στον καταράκτη? Υπάρχουν πολλά σε βασική έρευνα, υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, υπάρχουν πάρα πολλά με τα λεγόμενα genomics και proteomics για τα οποία θα συζητήσουμε και τέλος υπάρχει πολλά άρθρα τόσο για τη φαρμακοκινητική αλλά και αρχίζει και μπαίνει πολύ έντονα και η νανοτεχνολογία. Αυτή είναι η μελέτη ενός μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης, όπως η οφθαλμολογία έχει κάνει βήματα, έτσι και όλες οι άλλες επιστήμες έχουν κάνει βήματα. Αντίστοιχα και τα μικροσκόπια με τα οποία βλέπουμε τα ιστολογικά έχουν προχωρήσει. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό επιθήλιο περιφακίου. Το περιφάκιο σύν το χρόνο διαφοροποιείται, αποκτά αυτές τις ψευδοβακουόλες. Αυτά είναι τα άρθρα από τα οποία προήλθαν και είναι άρθρα τα οποία έχουν, πολλά από τα οποία έχουν έρθει και μέσα από την κλινική μας και μέσα από το Πανεπιστήμιο. Θεωρώ μικρή υποσημείωση εδώ για τους νέους συναδέλφους. Θεωρώ πολύ αξιόλογο το μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί εισάγει καταρχήν σε αυτήν την έρευνα, τόσο στην ερευνητική δραστηριότητα, στη βασική έρευνα, όσο φυσικά και στην κλινική έρευνα και θα τη συνιστούσα στους νεότερους συναδέλφους να το παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό στην αγγλική γλώσσα, αλλά και στην ελληνική.
Το περιφάκιο λοιπόν συν το χρόνο αποκτά, όσο μεγαλώνει ο ασθενής μας, αποκτά αυτό το ψεύδο, ένα ψεύδο πολύσιμο, είναι μονόστιβο το περιφάκιο, αυτό το επιθήλιο του περιφάκιου, γίνεται ένα ψεύδο πολύστιβο και αποκτά αυτές τις βακουόλες, αυτά τα καινοτόπια, τα οποία συν το χρόνο αρχίζουν και δημιουργούν μία λύση, μία δημιουργία ανοιγμάτων μέσα στο περιφάκιο, από τα οποία είναι πολύ πιθανόν ή τα οποία ενοχοποιούνται πλέον πύλες εισόδου από τις οποίες υπησέρχονται διάφορες πρωτεΐνες και διάφορες ουσίες, οι οποίες θα επηρεάσουν όλη αυτή την αλλίωση των πρωτεϊνών του φακού μας. Αυτό είναι με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, πώς είναι το φυσιολογικό επιθήλιο του περιφακίου και γίνεται κάπως έτσι συν το χρόνο. Αποκτά τις οπές αυτές τις τρυπούλες και μέσω αυτών γίνεται όλες οι διαφοροποιήσεις. Ποιοι είναι οι βιοδείκτες στην οφθαλμολογία και τι εννοούμε βιοδείκτες στην οφθαλμολογία. Αφενός μεν θεωρούμε τους λεγόμενους επιγενετικούς παράγοντες, τους παράγοντες δηλαδή οι οποίοι δεν είναι γενετικοί, αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής μας και είναι η γνωστή περιβαλλοντική, διατροφική, το κάπνισμα, αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι συν το χρόνο φαίνεται ότι επηρεάζουν όλη αυτή τη διαδικασία, τόσο της αλλίωσης του περιφακίου, όσο και την διαφοροποίηση των πρωτεϊνών του φακού, με αποτέλεσμα να έχουμε την γύρανση των πρωτεϊνών του φακού πολύ πιο νωρίτερα. Γι' αυτό και πολλοί θα έχετε σκεφτεί ότι κάποτε χειρουργούσαμε εκεί από τα 65, 70, 75, ενώ τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε περίπου φυσιολογικούς καταράκτες και από 55 ή και 60 χρονών ανθρώπους. Αιτία θεωρείται και εδώ οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Για τα όμικς θα συζητήσουμε και φυσικά όλη η έρευνα γίνεται στη λεγόμενη αντιγύρανση. Δεν γίνεται βέβαια μόνο στο φακό, γίνεται και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο της ιατρικής, αλλά εδώ φαίνεται ότι παίζει και εκεί κάποιο ρόλο, διότι αν καταφέρουμε να μπλοκάρουμε την γύρανση με την αντιγύρανση, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσουμε αυτήν την επιβράδυνση του καταράκτη ή ακόμα και την αναστροφή, αν κάποτε υπάρξει. Και αυτό μια μεταπτυχιακή εργασία, η οποία ασχολήθηκε με το ρόλο της διατροφής στην παθογένεση του καταράκτη, η οποία φαίνεται ότι παίζει επίσης ένα πολύ μεγάλη σημασία από την Ολυμπία της Σιδέρη. Η διατροφή λοιπόν στην παθογένεση του καταράκτη φαίνεται από μια μεγάλη ανάλυση όλων των εργασιών που υπάρχουν. Καταρχήν έχουμε αντιφατικά αποτελέσματα όσο αφορά. Άλλες λένε ότι παίζει ρόλο, άλλες λένε ότι δεν παίζει. Φαίνεται όμως ότι η βλαπτική επίδραση των αντιοξειδωτικών δεν ήταν σε καμία μελέτη στατιστικά σημαντική και πιθανόν να υπάρχει ένας προστατευτικός ρόλος των αντιοξειδωτικών. Τώρα, τι είναι τα όμικς. Τα όμικς αναφέρονται, τα πάσης φύσεως όμικς, αναφέρονται και θα σας δείξω ποια είναι, αναφέρονται σε αναλύσεις υψηλής απόδοσης γονιδίων, πρωτεϊνών ή μεταβολητών. Είναι πολύτιμες για την ανακάλυψη των βιολογικών δεικτών και η κατανόηση των αλλοιώσεων μιας πάθησης σε κυταρικό επίπεδο μας δίνει τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης. Εδώ έχω να πω, δείχνοντάς σας αυτό, ότι από το βασικό γονιδίωμα, από το genomics, μέσω του mRNA έχουμε την επίδραση στις πρωτεΐνες. Αντίστοιχες είναι το genomics, το transcriptomics, πάμε στο proteomics και προχωράμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία στο τέλος, σε επίπεδο φακού, βοηθάει στην αλλίωση, μάλλον στην μεθυλίωση των πρωτεϊνών του φακού και αυτή η μεθυλίωση, αυτή η διαφοροποίηση των πρωτεϊνών του φακού θα δημιουργήσει την θόλωση, σε τελική έκφραση, την θόλωση του φακού. Οποιοδήποτε σημείο αυτής της αλυσίδας επηρεαστεί ή μπλοκαριστεί με βασικό σκοπό να μην αλλάξει οι αρχικές πρωτεΐνες, θα έχει σαν αποτέλεσμα την
είτε την μη δημιουργία των παθολογικών της παθολογικής μορφής της πρωτεΐνης, είτε την παραμονή σε επίπεδο έτσι όπως είναι εκγενετής. Τα proteomics και στη γύρανση του φακού, η Χριστίνα η Καρακώστα είναι εδώ μαζί μας, είναι με κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν δείξει ότι σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλές πρωτεΐνες του φακού, ήδη παρεμβαίνουμε και ήδη μπορούμε να τις μπλοκάρουμε την μεθυλίωσή τους, την αλλίωσή τους, τη θόλωση αυτών των πρωτεϊνών. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα τα οποία είναι in vivo και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι ορατό. Σίγουρα το οξυδοτικό στρες παίζει κάποιο ρόλο σε αυτά. Η απαμείνωση του ασπαραγικού και της γλουταμίνης και του γλουταμινικού είναι αυτές οι οποίες φαίνεται ότι παίζουν ουσιώδη ρόλο στην διατήρηση, στη μη γύρανση του φακού, δηλαδή το μπλοκάρισμα της απαμείνωσης θα μας βοηθήσει. Και ουσιαστικά οι περιοχές αυτές της διαφορετικής απαμείνωσης θα βοηθούν αυτή τη στιγμή στις θολερότητες του φακού. Και για να έρθω και σε κάποιο λίγο διαφορετικό θέμα, είναι η νανοτεχνολογία στην οφθαλμολογία. Με την νανοτεχνολογία στην οφθαλμολογία μπορούμε να ελέγξουμε σε επίπεδο οφθαλμολογίας, έτσι, το ρυθμό απελευθέρωσης ουσιών που έχουν ή θα έχουν εισαχθεί στον οφθαλμό. Οι δραστικές ουσίες θα εισάγονται για να εμποδίσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε κυταρικό επίπεδο. Εδώ έχουμε και τα νανοημένια, τα οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην οπτική και στην οφθαλμολογία, ότι δεν επηρεάζουν την όραση, άρα μπορούμε να εισάγουμε και σήμερα νανοημένια, θα δούμε με ποιον τρόπο, που μπορούν ακόμα και να προστατεύσουν τον φακό, ακόμα και μηχανικά. Και εδώ έχουμε εργασίες και ο κύριος Λαμπρογιάννης και ο κύριος Καραμίτσος έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης πολυμερικών βιοσυμβατών λεπτών ημενίων με φαρμακευτικές ιδιότητες στην επιφάνεια των ενδοφακών. Βλέπουμε δηλαδή εδώ έναν one piece ενδοφακό, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω, ένας one piece ενδοφακός και εδώ πέρα πάνω έχει στηριχθεί ένα νανοημένιο το οποίο με συγκεκριμένο τρόπο έχει γίνει in vivo εισαγωγή σε κουνέλια και μπορούμε να δούμε τον τρόπο απελευθέρωσης σε αυτή την περίπτωση ήταν φαρμακευτικών ουσιών, αλλά στο μέλλον θα μπορούμε σίγουρα να κάνουμε και μέσω αυτού του τρόπου να εισάγουμε και διαφορετικές ουσίες. Αυτό είναι και βλέπετε, έχει παρατηρηθεί ότι τα ημένια στηρίζονται κυρίως στο PMMA, άρα στο ακριλικό μέρος δεν μπορούν ακόμα να στηριχθούν αυτά τα ημένια. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να γίνει και αυτό, όπως λέγαμε. Και για να τελειώνω, όραμα για το μέλλον ή ας το κλείσουμε κάπως έτσι, η φαρμακευτική αντιμετώπιση του καταράκτη και της πρεσβειοποίησης. Γιατί βάζω ξαφνικά και της πρεσβειοποίησης? Διότι πιστεύω ότι αν, όπως είπαμε, το περιφάκιο καταφέρουμε να το διατηρήσουμε αδιαφοροποίητο σύν το χρόνο, θα μπορέσουμε να έχουμε και την συσταλτικότητά του, δηλαδή να μην καταστρέφεται σύν το χρόνο το περιφάκιο, όπως είπαμε, δημιουργώντας αυτά τα καινοτόπια, έτσι ούτως ώστε η συσταλτικότητά του, η προσαρμοστικότητά του να παραμένει. Άρα και τον καταράκτη θα καταφέρουμε ίσως να αποφύγουμε κάποτε και την πρεσβειοποία να διορθώσουμε φαρμακευτικά. Με αναστολή της γύρανσης του φακού, τώρα αν θα καταφέρουμε να έχουμε και αντιστροφή της διαδικασίας, δηλαδή ήδη σε πρωτεΐνες οι οποίες έχουν θολώσει, αν θα μπορέσουμε να τις υποστρέψουμε και να τις επαναφέρουμε στο τέτοιο, μάλλον δεν το φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ένα, από ό,τι φαίνεται από τη βιβλιογραφία, παίζει μέσα και η λέξη εμβολιασμός με την ανοσολογική δημιουργία αντισωμάτων και ταυτόχρονα με την εισαγωγή των τεχνικών ημενίων για την απελευθέρωση ουσιών σε βάθος χρόνου. Αυτοί είναι όλοι οι προβληματισμοί που βλέπουμε στη σύγχρονη βιβλιογραφία, έτσι όπως αυτή τη στιγμή κινείται. Πάντως υπάρχουν εργασίες που σου λένε ότι το τάδε σκεύασμα θα μπορεί αυτή τη στιγμή να αναστείλει και να επηρεάσει την μη θόλωση του φακού. Με αυτά όλα σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τσινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Όταν κάνουμε επέμβαση η αλλοδεκτομή σε ένα ασθενή για χειρουργείο χράση οτιδήποτε, του λέμε ότι μια παρενέργεια, αν σε ρωτήσει ποιες είναι οι πανέργειες, είναι ότι πολύ γρήγορα θα αναπτύξει καταράχτη, ενδεχομένως λόγω του οξυδοτικού στρες, όταν ένα μάτι έχει αφαιρεθεί το γυαλοειδές. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί φαρμακευτικά να εμποδιστεί ενδεχομένως και να μην έχουμε τέτοια θέματα? Αυτά όλα που βλέπουμε και με αυτά όλα που διαβάζουμε ή με αυτά όλα που ακούμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Αλλά το θέμα είναι να πετύχουμε να μπλοκάρουμε τη διαδικασία της αλλίωσης. Καταλάβατε, δηλαδή το όλο θέμα είναι να μπλοκάρεις ακριβώς τη διαδικασία της αλλίωσης. Οξύδωση, ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να καλέσω τους οργανωτές, τον Κώστα τον Μόσχου, τον Δήμο τον Κανιούρα, για να συνοψίσουν τα...